Στέρνω τις ευχές μου, τις ευχές της Ένωσης Κεντρών και στην τελευταία γωνιά της Ελλάδος. Αυτό που συνέβη σήμερα είναι ντροπή. Δίχασαν την Αθήνα. Από εδώ είναι η Αθήνα των επισήμων που επιτρέπονται οι κάμερες και από εκεί είναι ο λαός που διαμαρτύρεται για την προδοσία της Μακεδονίας και δεν του επιτρέπουν να έρθει πιο εδώ. Αυτά είναι ντροπές που συμβαίνουν σήμερα. Με την ψήφο της Ελληνικής Βουλής επροδόθη η Μακεδονία. Αλλά μη φοβάστε, πίσω έχει αχλάδα την ουρά της. Θα γίνει μετά τις εκλογές δημοψήφισμα και θα αποδειχθεί ότι ο λαός θεωρεί προδοτική τη Συμφωνία των Πρεσπών και θα την ακυρώσουμε. Και ο Τσίπρας όταν υπέγραφε μέσα στη Βουλή ήξερε ότι ο λαός ήταν αντίθετος στις Πρέσπες, και ο Τραμπ και η Μέρκελ ήξεραν και αυτοί ότι ο λαός κατά πλειοψηφία αντετίθετος στις Πρέσπες. Άρα παραβιάστηκε η θέληση του ελληνικού λαού και άρα η συμφωνία είναι άκυρη και ανήθικη. Θέλω να πω και κάτι άλλο για τις δημοσκοπήσεις, γιατί ετοιμάζουν ένα σύστημα να πνίξουν τα μικρότερα κόμματα και να ξαναεπικρατήσει η Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, ο δικοματισμός. Ο δικοματισμός φτώχευσε την Ελλάδα. Ποιος φτώχευσε την Ελλάδα? Το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Αυτοί οι δύο, με τους διορισμούς, με τις κλεψιές, με τις απαταιωνιές, αυτοί φτωχεύσαν την Ελλάδα. Θα ήταν τελείως ηλίθιο να γυρίσουμε πίσω σε ένα δικοματισμό. Η Ένωση Κεντρών θα παλέψει μέχρι τέλους αυτό το διεφθαρμένο σύστημα να αλλάξει και να έρθει επιτέλους δημοκρατία σε αυτή τη χώρα. Δημοκρατία και αληθινός πατριωτισμός, όχι χούντες και ακροδεξιές. Την αληθινή δημοκρατία την εκπροσωπεί το κέντρο. Οι φασίστες και οι ακροδεξιοί εκπροσωπούν την πατριδοκαπηλεία και μόνον. Ευχαριστώ, χρόνια πολλά.